Δημοτικής Νέων Παραλιμνίου. Όταν αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά, προχώρησαν σε καταγγελία στην αστυνομία και ο ύποπτος βρέθηκε με χειροπέδες. Τον ισχυρισμό που δίνει στα θύματα του εξακολουθεί να δίνει και στα μέλη της αστυνομίας ο 32χρονος ύποπτος για υπόθεση απάτης. Συφράει πληροφορίες ανακρινόμενος μετά τη σύλληψή του, ισχυρίζεται πως συγγενικό του πρόσωπο στην Νότια Αφρική και συγκεκριμένα ο πολυκατομμυριούχος θείος του θα του επιστρέψει χρήματα από μετοχές που διαθέτει σε εταιρεία. Όλα άρχισαν όταν ο πρώην ποδοσφαιριστής και δικηγόρος τους οποίους προσέγγισε ο 32χρονος αντιλήφθηκαν ότι είχαν πέσει θύματα μιας καλωστημένης απάτης. Συγκεκριμένα ο 32χρονος επικαλούμενος τον πολυεκατομμυριούχο θείο του θα επένδυε και στην ποδοσφαιρική ομάδα Ένωσης Νέων Παραλιμνίου και θα γινόταν πρόεδρος όπως είπε στον πρώην ποδοσφαιριστή. Ο παραπονούμενος πίστηκε από τα λεγόμενα και τις προθέσεις του υπόπτου και του έδωσε το ποσό των 36.500 ευρώ, χωρίς ωστόσο να λάβει απόδειξη, καθώς ο ίδιος θα του επέστρεφε τα χρήματα μόλις τα λάμβανε από το θείο του. Κάποιες μεταφορές χρημάτων έγιναν μάλιστα και μέσω Revolut. Ο 32χρονος φέρεται να εξαπάτησε και γυναίκα δικηγόρο από τη Λεμεσό λέγοντάς της ότι αγόρασε ποδοσφαιρική ομάδα και χρειαζόταν δικηγόρο για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Ο ύποπτος μετέβη στο γραφείο της παραπονούμενης και της παρουσίασε σχετικό συμβόλαιο με το οποίο θα αγόραζε την ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίων, ενώ της είχε πει πως ήταν ασφαλιστής και πως περίμενε να πάρει πολλά εκατομμύρια από τον θείο του στη Νότια Αφρική, ο οποίος δεν είχε παιδιά. Ο ύποπτος τότε ζήτησε από την δικηγόρο το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο θα της επέστρεψε. Στρέφει διπλούν όταν θα έπαιρνε το ποσό των 200.000 ευρώ ως χορηγή από συγκεκριμένη εταιρεία. Ο 32χρονος οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο 6 ημερών.